να δούμε τον Θεοδόση Πάνου τώρα. Έχει ένα ντοκουμέντο ο Θεοδόσης, mm-hmm. το οποίο εξασφάλισε με το ρεπορτάζ του, από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο. Και μιλάμε για εμπρισμό, θα το δούμε. Ενδεχόμενη τον, πιθανότητα. Πριν να πω ότι η εικόνα για όλες τις. Γεια σου, Θεοδόση, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Και με διορθώνεις όπου κάνω λάθος. Mm-hmm. Υπάρχει αναζωπήρωση στη Ρόδο, μας τα μεταδίδει και η Μαρία Βούσουλα στο Ασκληπείο. Και είναι καλύτερη εικόνα και στην Κάριστο και στο Αίγιο. Και στην Κέρκυρα. Αυτό είναι νομίζω η σύνοψη. Να ξεκινήσω. Αυτά είναι τα ευχάριστα όσον αφορά το ένα. Το κομμάτι όντως φαίνεται να είναι σε ύφεση στην Κάριστο και στο Αίγιο. Τα υπόλοιπα μέτωπα αντιμετωπίζονται τώρα. Στο βίντεο ντοκουμέντο που βλέπουμε. Για φέρτε τον μπροστά, παιδιά. Το έχει γυρίσει, το τραβάει κάτοικος της περιοχής, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Βλέπετε, το σημείο είναι πλαγιά. Είναι στην δυτική πλευρά του νησιού της Ρόδου. Η φωτιά είναι μακριά από εκεί, είναι από την πίσω πλευρά του βουνού και δεν μπορεί να επεκταθεί. Και ξαφνικά οι κάτοικοι βλέπουν έντρομοι, ενώ έχει πέσει το σκοτάδι, να ξεπηδούν από εκεί οι φλόγες. Το βίντεο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ήδη έχει παραδοθεί και βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Μην ξεχνούμε, τουλάχιστον 3 ειδικευμένα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στο νησί. Υποβοηθούνται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενημερώνεται για τις εξελίξεις και η Εθνική Υπηρεσία. Λίγο πιο δεξιά, όπως το βλέπετε από την φλόγα που μας δείχνει ο Θεοδόσης, υπάρχει ένα φως, σαν μια λάμψη. Έτσι σαν ακριβώς. Να είναι οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου. Για να τα πούμε έτσι όπως να το. Μπράβο. Βλέπετε. Ναι. Υπάρχει αυτό το φωτάκι. Εκεί λοιπόν υπάρχει. Είναι δύσκολη σχετικά. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι έχουν βρεθεί διάσπαρτα σε πολλά μέτωπα της φωτιάς μπουκάλια με βενζίνη. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει και ενδεχόμενο. Μπορεί να συνδέονται αυτά τα δύο. Ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά εδώ τώρα συνδέονται, έτσι όπως το σταματάμε, κοίταξε η λάμψη εκεί και η φωτιά. Συνδέονται, δεν συνδέονται. Εδώ είναι στο άσχετο. Ξαφνικά εμφανίζεται μια φλόγα. Από πού? Σε περιοχή που δεν υπάρχει πρόσβαση, πρέπει να πας με τα πόδια. Έπεσε μετεωρίτης, τι συνέβη? Ναι, ξαφνικά, μέσα στη νύχτα, ενώ οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν τη φωτιά μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα από εκεί. Δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί. Είναι το κομμάτι της πρόληψης που λέμε. Ακριβώς. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και οι κάτοικοι ευτυχώς ήταν σε επιφυλακή, πρέπει να σας πω. Ειδοποίησαν αμέσως, αυτό αντιμετωπίστηκε. Τι άλλο δεν έχει αντιμετωπιστεί, δεν το ξέρουμε. Σε πάρα πολλά πάρκα και δάση της Ρόδου από χθες, μόνοι τους οι κάτοικοι αποφάσισαν να πάνε στις εισόδους προκειμένου να φυλάξουν οποιαδήποτε είσοδο. Να φυλώνω, απλώς πρέπει να πούμε ότι εμπρισμοί πάντα γίνονται. Mm-hmm. Ναι. Το θέμα είναι, μόλις ξεσπάει ο διάολος, να τον αντιμετωπίζει. Και μην ξεχνάτε ότι στο νησί της Ρόδου υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό, όπως σας προείπα, ενημερώνεται για την εξέλιξη των ερευνών και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Λοιπόν, Θεοδόση, ευχαριστούμε και εσένα και το Θανάση Κριτικό. Να πω κάτι, ότι με ενημερώνουν τώρα ότι υπάρχει άρση εκένωσης σε Λίνδο και Βλυχά. Α, πολύ σοβαρό. Ναι, είχαν εκενωθεί προληπτικά. Να και μια καλή είδηση, Θανάση. Υπάρχει άρση εκένωσης, οπότε μπορεί ο κόσμος. Λίνδο και Βλυχά. Είναι πάρα πολύ κοντά αυτά τα δύο μεταξύ. Άρα θα επιστρέψουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες εκεί. Μήπως πρέπει να σκεφτείς την παρουσίαση ενημερωτικών εκπομπών που είσαι και όμορφο παιδί κτλ. Αλλά είσαι κολλημένος με τα αθλητικά. Μ' αρέσουν τα αθλητικά περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, Θανάση, επειδή βλέπεις το νησί σου να καίγεται και πονάς. Συνέχισε και το κάνει ρεπορτάζ. Θανάσης, συνεχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, λοιπόν,